την πρώτη στιγμή. Δεν έχουμε αλλάξει ούτε γραμμή σε αυτά που λέμε. Είναι όλη η Νέα Δημοκρατία στην ίδια γραμμή. Βεβαίως. Δηλαδή εσείς έχετε την ίδια άποψη με την κυρία Μπακογιάννη. Ακριβώς την ίδια άποψη. Δεν έχει αλλάξει τίποτα σε κανένα βουλευτή και δεν έχει εκφράσει κανένα μια διαφορετική γραμμή. Η ίδια γραμμή. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνταγματικής τάξης. Υπάρχουν στελέχη σας τα οποία δεν θέλανε το όνομα Μακεδονία όμως μέσα στην. Πολλά στελέχη. Πολλά στελέχη σας. Είναι έτσι, Χριστίνα. Ούτε έχει βγει επίσημα η Νέα Δημοκρατία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Καραγκούνη, να πει ότι ναι, είναι υπέρ της σύνθετης ονομασίας με όλες τις. Μα έχουμε πει ότι πρέπει να πληρωθούν οι προϋποθέσεις. Όχι, όχι, κύριε. Έχουμε πει ότι πρέπει να πληρωθούν οι προϋποθέσεις. Για να συζητήσουμε για το ονοματολογικό. Αυτό δεν λέμε. Ναι. Έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις. Φαίνεται ότι δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις. Γιατί και για τη μακεδονική γλώσσα και για τη μακεδονική εθνότητα δεν έχουμε τίποτα. Το αντίθετο. Πανηγυρίζει ο κύριος Ζάεφ αυτή τη στιγμή. Από χθες πανηγυρίζει ότι πέτυχε και τα δύο. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που έχουν πληρωθεί για να έρθει η Νέα Δημοκρατία να συζητήσει για το ονοματολογικό ή να συνενέσουμε τα κόμματα να βρούμε ένα κοινό τόπο να συζητήσουμε για το ονοματολογικό. Πληρώθηκαν οι προϋποθέσεις. Όλα στο τραπέζι είναι, κύριε Κοραή. Όλα στο τραπέζι είναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα συνταγματικής τάξης. Και η πρόταση μορφής. Λέμε ότι όλα και είναι η πρόταση στο, τραπέζι. Στο τραπέζι. Όλα λοιπόν. Είναι στο τραπέζι. Θα αποφασιστεί από το κόμμα, από την παράταξη, τι, ποια είναι τα όπλα και πώς θα, τα χρησιμοποιήσουμε. Ξεκάθαρα. Όποια και είναι αυτά. Σήμερα, όποια και είναι αυτά. Δεν είναι θέμα ειδήσεων. Δεν θέμα ειδήσεων. Δεν λέω ότι θα γίνει πρόταση μορφής. Λέω ότι είναι όλα τα όπλα στο τραπέζι. Το έχει πει η Νέα Δημοκρατία. Θα το δούμε και θα εξειδικεύσουμε ποια θα είναι, τα όπλα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο όπλο. Αυτό θέλω να πω έτσι. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα συνταγματικότητας, κύριε Παδάκη. Διότι τι φαίνεται, ο Πρωθυπουργός δεν νομιμοποιείται να δεσμεύσει τη χώρα σε μια διεθνή συμφωνία όταν δεν διαθέτει καν την νομιμοποίηση της κυβέρνησής του για να το πράξει. Διότι υπάρχει το 28 παράγραφος 3 του συντάγματος, όπου θα σου το πούν και πολλοί σταγματολόγοι, θα γίνει και πολλή κουβέντα, που είναι για τις διεθνείς συνθήκες και προϋποθέτει να υπάρχει τεκμήριο εμπιστοσύνης της Βουλής για τη συμφωνία, της κυβέρνησης για τη συμφωνία, για να υπογραφεί ο κυρωτικός νόμος που ούτως ή άλλως προβλέπει το 36 παράγραφος 2 του συντάγματος. Δηλαδή πρέπει απριόρι. Από την κοινοβουλευτική δύναμη της κυβέρνησης εννοείται. Απριόρι να τεκμηρώνεται. Διότι από τη στιγμή δηλαδή έτσι, που οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε έξω. Ακριβώς. Πρέπει να τεκμηρώνεται απριόρι η εμπιστοσύνη της κυβέρνησης και της Βουλής ότι θα ψηφιστεί μια διεθνή συνθήκη που θα δεσμεύει τη χώρα διεθνώς. Αυτό δεν το έχουμε, διότι έχει βγει ο κύριος Καμένος και έχει πει ότι εγώ αυτό δεν το ψηφίζω και μάλιστα βάζει και κομματική πειθαρχία. Αφήστε βέβαια το πολιτικό, η ουσία, που αν διαφωνεί ο κύριος Καμένος με τη συγκεκριμένη συμφωνία, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Να ρίξει την κυβέρνηση, να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, ώστε να μην προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Ας έρθει να το διαπραγματευτεί μια άλλη κυβέρνηση. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν έπεσε ο κύριος Ραχώη στην Ισπανία. Θεωρήσανε ότι υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Ραχώη, αποδεσμεύσαν, αποσύραν την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, έπεσε ο κύριος Ραχώη, έχουμε μια νέα κυβέρνηση στην Ισπανία, διότι έτσι πιστεύανε. Λοιπόν, αν ο κύριος Καμένος θεωρεί ότι είναι μείζον ζήτημα αυτό το οποίο λέει, μάλιστα υπάρχει και στο κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο δήλωση του κύριου Καμένου από το 2015, αν δεν κάνω λάθος, που λέει ότι θα ρίξει την κυβέρνηση, θα ρίξει, προσέξτε. Θα βγουν αυτά. Θα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Θα ρίξει την κυβέρνηση εάν υπάρχει ο όρος Μακεδονία σε οποιαδήποτε συμφωνία. Αυτά για την ιστορία. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα του κυρίου Καμένα που για μένα πρέπει να εξηγηθεί. Κύριε Βετά,